Τιμάμε τους νεκρούς εργάτες του Σικάγου της Πρωτομαγιάς του 1886, τους 200 εκτελεστέντες κομμουνιστές της Κεσαριανής το Μάη του 1944, τους καπνεργάτες του 36 στη Θεσσαλονίκη, τους χιλιάδες των αλήγιστων της ταξικής πάλης που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, που έδωσαν τη ζωή τους για τα δικαιώματα της τάξης τους. Όλους τους νεκρούς της εργατικής τάξης, τα θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων και της αυθαιρεσίας στους χώρους δουλειάς. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η 1η Μάη δεν είναι μόνο μέρα μνήμης, αλλά και μέρα ευθύνης για το πώς κάθε εργάτης και εργάτρια θα πάρουν μέρος στην οργάνωση της ταξικής πάλης για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας που είναι και οι βασικές προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η ματωμένη θυσία των εργατών του Σικάγου διδάσκει πως η εργατική τάξη δεν μπορεί να περιμένει βελτιώσεις στη ζωή της αν δεν αγωνιστεί. Τίποτα δεν χαρίζεται. Στο σύστημα της εκμετάλλευσης δεν υποτασσόμαστε. Δεν δίνουμε συμφόρο χάρτη. Δεν συμβιβαζόμαστε με την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που μετράμε εκατοντάδες απλήρωτους εργαζόμενους, ανασφάλιστους, εργαζόμενους με αμοιβές ψίχουλα, με εξαντλητικά ωράρια και άθλιες συνθήκες εργασίας, εκατοντάδες ανέργους, χωρίς καμία προστασία, νέους εργαζόμενους με ευέλικτα μειωμένα ωράρια, νέους που εγκαταλείπουν την περιοχή και τη χώρα μας για ένα κομμάτι ψωμί. Μετράμε εκατοντάδες απλήρωτους κακοπληρωμένους αγρότες που πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη και τα χωριά τους. Μετράμε εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους, μαγαζάτορες που δεν έχουν να πληρώσουν φόρους, χαράτσια κλπ. Και κλείνουν καταχρεωμένοι τα μαγαζιά τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δίκαιης ανάπτυξης που υπερηφανεύεται η κυβέρνηση. Και τα ψίχουλα τα οποία δόθηκαν με υπουργική απόφαση στους εργαζόμενους, η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν τα παίρνει με διάφορα τερτύπια της εργοδοσίας που συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση. Για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Επικαλούνται αυτά σαν δικαιολογίες για να μην τα δώσουν. Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της εντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης στα πλαίσια της προσπάθειας κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των κερδών και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, χτυπώντας τα εργατικά δικαιώματα, όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων στην περιοχή μας και ευρύτερα, στους οποίους μας εμπλέκει όλο και περισσότερο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης της χώρας μας, βάζοντας σε κίνδυνους το λαό μας. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος με αναδιατάξεις κομμάτων, βουλευτών, στελεχών τους, με προφανή σκοπό να εξασφαλίσουν όσο μπορούν καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και των εμπεριαλιστών, εγκλωβίζοντας αυτή την επιδίωξη όσο περισσότερους εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά στρώματα σε ψευτοδιλήμματα. Αυτή η προσπάθεια της αστικής τάξης της χώρας μας και των ιμπεριαλιστικών κέντρων δυναμώνει μπροστά στις πολλαπλές εκλογές, κοινοτικές, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, προκειμένου να κρατήσουν εγκλωβισμένη μεγάλη μερίδα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η λύση των προβλημάτων μας απαιτεί ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, απαλλαγμένο από το ζυγό των μονοπωλίων. Βασικό καθήκον απομένως για το εργατικό κίνημα σήμερα που η κρίση του καπιταλισμού δείχνει τα όρια του, είναι να μπει στο κέντρο της πάλης η ανάγκη για άλλο δρόμο ανάπτυξης. Η πάλη για την εργατική εξουσία,
όχι ως σύνθημα, αλλά ως μια συστηματική αποκάλυψη τι έχει να προσφέρει στο λαό μια κεντρικά σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής των προϊόντων με εργατικό έλεγχο. Τέτοιο εργατικό κίνημα χρειάζεται για να χτίσουμε καθημερινά σε κάθε κλάδο, τόπο δουλειάς, σωματείο και τέτοια συμμαχία με τους μικρούς αγρότες και ΕΒΕ. Αλλιώς ο αντιλαϊκός κατήφορος δεν θα έχει τελείωμα. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι χρειάζεται να οργανωθούν στα σωματεία στους τόπους δουλειάς, να μπουν μαζικά στον αγώνα με το ταξικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ για την αναχέτηση της αντεργατικής επίθεσης, αλλά και για την ικανοποίηση των σύγχρονων δικών μας αναγκών, κόντρα στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, απομονώνοντας τις εκλογές των συνδικάτων και τους αγώνες, τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που μπαίνουν εμπόδιο στην ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος και στην οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία επιδιώκουν να τους διατηρούν στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, στη ΓΕΣΕΕ, σε βασικές ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία, με όργιο νοθείας, αλλά και την ανοιχτή στήριξη εργοδοτών και κυβέρνησης σε εκλογές νοθείας και ευτελισμού του συνδικαλιστικού κινήματος με μια σειρά σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Οι άνθρωποι της εργοδοσίας και του κράτους της, που υπονομεύουν τα εργατικά συμφέροντα, πρέπει να πεταχτούν από το σβέρκο της εργατικής τάξης σε όλες τις συνδικαλιστικές βαθμίδες. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το εργατικό κίνημα. Στην ίδια ρότα του εργοδοτικού συνδικαλισμού κινείται και η διοίκηση του εργατικού κέντρου της Βέρειας, που δεν οργάνωσε ούτε έναν αγώνα ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, ενάντια στον απεργοπτώνο νόμο, ενάντια στο τσεκούρωμα των συντάξεων όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Έβγαζε που και που μερικές ανακοινώσεις, έτσι και ξεκάθαρα. Σε μια τέτοια ανακοίνωση... Όχι των εργοδοτών, συνδικάτα